Καλημέρα, Μαρία. Χτες το απόγευμα πέρασε από το σπίτι σου. Ήθελα να πάμε σινεμά. Ξέρεις, πες μια πολύ ωραία ταινία. Αλλά έλειπες. Ναι, είχα πάει για δουλειά. Βρήκες τίποτα? Όχι. Όχι ακόμα. Μου έταξαν όμως κάπου. Να δούμε. Είμαι σίγουρη πως γρήγορα θα βρεις. Και τότε θα βλεπόμαστε πιο συχνά. Όπως όταν δούλευες στο μηχανουργείο. Καλά, Μαρία. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, Άλκη. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, πατέρα. Τέτοια ώρα γυρίζεις, Άλκη? Είχα δουλειές, πατέρα. Που κρατάνε στα ξημερώματα. Εσένα περιμένα για να πάω στο εργοστάσιο. Μην αρχίσεις πάλι τα ίδια, να χαρείς. Δεν είμαι κανένα παιδί να μην ξέρω τι κάνω. Δεν μιλάω για μένα, παιδί μου. Για σένα νοιάζομαι. Πού γυρίζεις? Φοβάμαι, παιδί μου, φοβάμαι. Άσε με, πατέρα, να χαρείς. Ψάχνω να βρω δουλειά. Δεν μπορώ να κάθομαι και να τα περιμένω όλα από σένα. Τι δουλειά, παιδί μου? Και πού την ψάχνεις? Ό,τι να είναι και όπου να είναι. Φτάνει να μπορέσω να ζήσω καλύτερα. Μη στεναχωριέσαι για μένα, πατέρα. Από όταν έχασα τη μακαρίτσα, τη γριά μου, μάνα και πατέρας για σένα και το μικρό σου αδερφό, είμαι εγώ. Αντέχω ακόμα να δουλεύω στο εργοστάσιο. Αλλά κοίταξε να βρεις καμία δουλειά και εσύ, παιδί μου. Μήπως δεν γύρεψα παντού από όταν με διώξαν από το μηχανουργείο που δούλευα? Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και τι είμαι αυτό? Να ψάξεις κι αλλού. Νέος είσαι. Και δεν πρέπει να χάσεις το κουράγιο σου. Άντε, πηγαίνω κι εγώ γιατί άργησα. Ξύπνιασέ σου, μα. Έκανα πως κοιμόμουν. Μπομπίρα. Σε περιμένα όμως αργά χτες με τον πατέρα. Να μην ανακατεύεσαι. Δικιά μου δουλειά τι κάνω. Πρέπει να πάω σχολείο. Άργησα. Εσύ θα κοιμηθείς? Δεν ξέρω. Χθες το απόγευμα συζήτησε η Μαρία. Την είδα. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Σε θα μεγαλώσω, θέλω να γίνω κι εγώ σαν και εσένα. Όχι. Όχι, Μπομπίρα. Όχι σαν και εμένα. Γιατί? Εσύ είσαι όμορφος και τα κορίτσια σε κυνηγάνε. Και πρώτη και καλύτερη Μαρία. Έλα. Ώρα να του δίνεις τώρα. Να. Πάρε κι αυτό να πάρεις ό,τι θέλεις. Όχι. 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 Γιατί? Ο πατέρας μου είπε να μην παίρνω λεπτά από σένα. Καλά. Έλα, δίνε του τώρα.